Έπειτα και από την ειδική πρόσκληση στον ανάδοχο από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, σε εξέλιξη βρίσκονται και πάλι οι εργασίες στη θέση Καφέ Γυαλί, οι οποίες είχαν διακοπεί, αν και η μεγάλη καθυστέρηση του έργου θεωρείται δεδομένη. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι ως περιφέρεια Ιωνίων Νήσων δεν ανεχόμαστε πλέον καθυστερήσεις. Σεβόμαστε τις μεγάλες εταιρείες, θέλουμε να κάνουμε έργα. Πρέπει και εκείνες ωστόσο να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους και όχι να κρατούν έργα σε ομοιρία. Παρατήρησε με νόημα ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο στο παλιό λιμάνι της Κέρκυρας, όπου κατασκευάζεται το καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Τον κύριο Τρεπεκλή συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού Γιώργος Μάμαλος και οι προϊσταμένοι των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας, Μίλκα Αργυρού. Στην παρούσα φάση έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση των πλωτών προβλητών και η ασφάλισή τους στον βυθό της θάλασσας. Όσον αφορά στα καταστήματα, βαίνουν προς ολοκλήρωση, καθώς εκκρεμούσε η αδειοδότηση από την Εφορία Αρχαιοτήτων για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Ενώ το υποέργο της ΔΕΙΑΚ αναμένεται σύντομα και αυτό να ξεκινήσει. Εξελίσσονται οι εργασίες, ξεκινάει η τοποθέτηση των πλωτών προβλητών και βεβαίως συνεχίζεται η διαδικασία βέβαια και ασφάλισης για τη σωστή λειτουργία τους. Είναι ένα έργο αρκετά δύσκολο, νομίζω το μεγάλο κομμάτι, το έχουμε ξαναπεί, έχει ολοκληρωθεί. Τώρα όμως πρέπει όλες αυτές οι πλωτές να δεξαμενές, προβλήτες, να ασφαλιστούν. Άρα λοιπόν αυτή γίνεται αυτή η προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Η διαδικασία την οποία εκτελούμε σήμερα είναι ίδιες για όλες τις μαρίνες. Είναι κάτι που είναι τυποποιημένο, μπορούμε να πούμε, και ακολουθείται σταθερά η ίδια εξέλιξη στη διαδικασία ασφάλισης των προβλητών. Από εδώ και πέρα έχουμε και την έγκριση αρχαιολογίας τώρα για τα υλικά τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν για να ολοκληρωθούν τα κουφώματα κυρίως, για να ολοκληρωθεί η κατασκευή και των καταστημάτων. Πιστεύουμε το επόμενο διάστημα ήδη είναι στο στάδιο εργολάβους των προσφορών, να ξεκινήσει και το έργο για να μπορεί να αποδοθεί στο δυνατόν πιο γρήγορα. Υπάρχει καθυστέρηση, το ξέρετε, το είπαμε. Δυστυχώς το έργο αυτό 1,5 χρόνο, όταν είχαμε εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση με το ΕΣΠΑ, είχαν σταματήσει οι εργασίες. Τώρα η χρηματοδότηση είναι μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα χρήματα υπάρχουν, αυτό είναι σημαντικό και βεβαίως αναμένουμε τη μεγάλη παρέμβαση που είναι το αντιπλημμυρικό έργο, όπου από στιγμή σε στιγμή πρέπει να έρθει η οριστική μελέτη. Εκτιμούμε μέσα αργότερο, μέσα τον Νοέμβριο, θα είναι στη διάθεσή μας, έτσι ώστε το χειμώνα να εξελιχθεί η κατασκευή του. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή πότε το έργο θα παραδοθεί. Είναι ένα έργο το οποίο εξελίσσεται στο νερό, στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν ανάλογες δυσκολίες. Πρέπει να φέρουμε τα βράχια. Έχει τελειώσει η διαδικασία. Τα τελευταία τοποθέτηση από κάποια βράχια που πρέπει να εξασφαλίσουμε από λατομεία. Έχουμε δεσμεύσεις στη βροχή και τον αέρα. Το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε εδώ πέρα να λειτουργούν επιχειρήσεις, να υπάρχει εξέλιξη εργασιών. Αλλά τώρα από εδώ και πέρα επιμένουμε και θα πιέζουμε βεβαίως και την κατασκευαστική εταιρεία, τον ανάδοχο, να, με τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν καταθέσει οι τεχνικές υπηρεσίες, να τηρηθούν και να είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του έργου για την επόμενη χρονιά. Ίσως το καλοκαίρι, δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά μας, όπως ξέρετε, σαν περιφέρεια, δεν ανεχόμαστε καθυστερήσεις. Ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες έστειλαν την ειδική πρόσκληση και το έργο ξαναξεκίνησε. Εμείς σεβόμαστε τις μεγάλες εταιρείες, θέλουμε να κάνουμε έργα, αλλά πρέπει και αυτοί να είναι συνεπείς με τις δεσμεύσεις και όχι να κρατούν έργα σε ομοιρία.